Η ώρα είναι 1 και 22 το βράδυ, τα ξημερώματα βασικά, και εγώ είπα να γυρίσω τώρα αυτό το βίντεο. Τα θέλει ο κόλος μου. Είχα πει εγώ δεν θα κάνω συχνά τρομακτικές ιστορίες γιατί δεν είμαι καλά. Τίποτα. Τόσο με αυτή η συνείδησή μου να απέχω. Κοίτας λες και δεν είμαι καλά. Βλέπετε σήμερα έχουμε εδώ κεριά, έχουμε εξοπλιστεί. Το μικρό το κεράκι, χαμός παιδιά, λες και θα κάνουμε ritual είμαστε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο επεισόδιο 7 αυτής εδώ της σειράς, όπου μου στέλνετε τις τρομακτικές, παύλα, παραφυσικές εμπειρίες σας στο Instagram, τις διαβάζουμε, τις ψιλοσχολιάζουμε. Αυτό κάνουμε κυρίως. Αν θέλετε να συμμετέχετε στα επόμενα βίντεο αυτής εδώ της σειράς, μπορείτε να έρθετε να με βρείτε στο Instagram. Πριν γυρίσω το βίντεο, ανεβάζω ένα story για να μου στείλετε τότε τις ιστορίες σας. Μην μου τις στέλνετε άλλες μέρες, γιατί χάνονται μέσα στα υπόλοιπα μηνύματα. Έχω μιλήσει πάρα πολύ σε αυτό το intro. Παιδιά, πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Το ακούσα αυτό το πουλί. Ναι. Δεν είναι το πιο creepy πουλί που μπορεί να παίζει βραδιάτικα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις ιστορίες. Ιστορία νούμερο 1. Όταν ήμουν 12, έχασα τη μαμά μου από καρκίνο. Εμένα γενικότερα με φοβίζουν πάρα πολύ όλα αυτά τα παραφυσικά από μικρή. Ένα βράδυ λοιπόν πήγα να κοιμηθώ στο σπίτι της γιαγιάς μου και στο δωμάτιο το οποίο θα κοιμόμουν υπήρχε μία από αυτές τις creepy κουνιστές καρέκλες που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα thriller. Πήγα που λες εγώ να ξαπλώσω να κοιμηθώ και δεν με έπαιρνε με τίποτα ο ύπνος και νιώθα γενικά κάτι περίεργο στην ατμόσφαιρα. Τότε άρχισα να προσεύχομαι στη μαμά μου και την παρακαλούσα να μου δώσει ένα σημάδι για να νιώσω μία προστασία. Μετά από λίγα λεπτά με πήρε ο ύπνος και ονειρεύτηκα πως μία νεαρή γυναίκα ντυμένη στα λευκά καθόταν σε εκείνη την καρέκλα απέναντί μου και με κοιτούσε με επιμονή. Ταραγμένη εγώ, ξυπνάω και αντιλαμβάνομαι με την άκρη του ματιού μου μία φιγούρα να κάθεται στη συγκεκριμένη καρέκλα και καθώς γύρισα απότομα το βλέμμα μου προς εκείνο το μέρος, βλέπω την καρέκλα να ψιλοκουνιέται και την φιγούρα να εξαφανίζεται. Το ξέρω ότι θα πάμε στην κόλαση και εγώ και ο Ντί, αλλά μία φορά είχαμε πάει διακοπές στη Λευκάδα, στο εξοχικό του Ντί, και είχε έρθει μαζί και ένας φίλος, ο οποίος φοβάται πάρα πολύ τα παραφυσικά γενικά. Και είχαμε μία τέτοια κουνιστή καρέκλα μέσα στο δωμάτιο που κοιμόμασταν και την δέσαμε με πετονιά. Και με το που πήγε ο άνθρωπος για ύπνο, αρχίσαμε να την κουνάμε και ένιωθε ότι η καρέκλα κουνιέται μόνη της και ήταν έτοιμος να σηκωθεί βραδιάτικα και να φύγει ποδαράτο από το χωριό που μέναμε. Αγαπητή Λίλη, όλα ξεκίνησαν όταν γύρισα από καλοκαιρινή σεζόν γύρω στο Νοέμβρη και πήγα στην πόλη που βρίσκεται η σχολή μου ώστε να βρω σπίτι και να τακτοποιηθώ, όπως οι υπόλοιποι συνομήλικοί μου έκαναν τον Σεπτέμβρη. Λογικό ήταν επομένως να φτύσω αίμα για να βρω σπίτι της προκοπής. Μετά από μέρες ψαξίματος και πολλά νεύρα, βρήκα ένα φανταστικό σπίτι σε τέλεια τιμή και λέω επιτέλους μου χαμογέλασε και εμένα η τύχη. Πάω, το βλέπω, όλα καλά, μαθαίνω ότι πριν από εμένα έμενε μια επίσης πρωτοετής φοιτήτρια η οποία νίκιασε μόλις πριν 2 μήνες, αλλά έφυγε. Εγώ το βούρλο, στην απελπισία μου δεν ρώτησα καν το γιατί, αν και ήταν περίεργο, γιατί το σπίτι είχε γαμάτη θέση και ήταν φαινομενικά ιδανικό σε όλα. Μπήκα λοιπόν 2 Ιανουαρίου, όλο χαρά και ανεμελιά, το πρώτο βράδυ όμως καθώς έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα, ακούω από τον κάτω όροφο έντονο χτύπημα, ίσως με σκουπόξυλο, το οποίο σταματούσε, οπότε εγώ σταματούσα να παίζω μουσική. Τι σου θυμίζει. Λέω, fuck it, δεν θα γίνεις κολλητούλα με τους γείτονες, δεν τους αρέσει η μουσική σου, άστο για σήμερα, παίζω αύριο. Πέφτω λοιπόν για ύπνο, όλα καλά. Το πρωί που ξύπνησα, ο ανιπτήρας του μπάνιου ήταν γεμάτος με τρίχες, οι οποίες ήταν μικρές μαύρες, σαν από αντρικά γένια, οι οποίες αποκλείεται να προέρχονται από μένα τη στιγμή που εγώ είμαι κατάξανθη. Μου φάνηκε αρκετά παράξενο, τα καθάρισα και πήγα αειδιασμένη να πιω καφέ. Όπως κάθομαι με τον καφέ μου χαλαρή, κοιτάω τα πόδια μου και ήταν γεμάτα μελανιές. Φαντάστηκα ότι ήταν από τη μετακόμιση, λέω δεν θα είναι κάτι, και δεν το είπα και σε κανέναν για να μην με περάσουν για τρελή. Έτσι ήταν και κάθε μέρα για τις υπόλοιπες 2 εβδομάδες όπου είχα εξεταστική, με τη διαφορά ότι οι μόλοπες γινόντουσαν περισσότεροι και ότι από κάτω μου χτυπούσε με τον παραμικρό θόρυβο ακόμα και εκτός των ορών κοινής ησυχίας. Τι σου θυμίζει. Μετά την εξεταστική, ταξίδεψα στο αγόρι μου στο εξωτερικό, οπότε έλειψα για περίπου 1 μήνα. Όταν γύρισα το σπίτι, ήταν παγωμένο και ας είχε και κεντρική θέρμανση και ας πλήρωσα 80 ευρώ πετρέλαιο για τα κολοκυνόχρηστα, όπως επίσης μου έλειπαν κάποια άκυρα πράγματα από άκυρα μέρη. Αλλάζω κλειδαριές παντού, γιατί φαντάστηκα ότι κάποιος μπαίνει όταν κοιμάμαι ή λείπω. Μάταια όμως. Τα ίδια για τον υπόλοιπο μήνα. Κάθε μέρα τρίχες, χτυπήματα, μόλοπες. Ό,τι και να έλεγα στους γονείς μου, επειδή ήταν θρησκόληπτοι, το αναιρούσαν και μου έλεγαν ότι είναι η ιδέα μου. Έπειτα έκλεισαν τα πανεπιστήμια λόγω κορονοϊού, έφυγα, πήγα στην πόλη μου και μία μέρα πριν το lockdown περπατούσαμε με τον πατέρα μου σε ένα κεντρικό δρόμο και πέσαμε πάνω σε έναν φίλο ο οποίος ήταν επίσης με την κόρη του, η οποία σπούδαζε επίσης στην πόλη που σπουδάζω κι εγώ και με τα πολλά ανακαλύψαμε ότι αυτή η κοπέλα ήταν η κοπέλα που έμενε πριν από εμένα στο συγκεκριμένο σπίτι. Και έφυγε λόγω του ότι είχε μόλοπες, γδούπους από τον κάτω όροφο και τρίχες μαύρες κοντές παντού.
Έχω ανατριχιάσει ολόκληρη. Τότε μου ονοπίστηκε ο μπαμπάς μου και φύγαμε άρον-άρον να μαζέψουμε τα πράγματά μου και να φύγω μία για πάντα από αυτό το σπίτι. Την ώρα της μετακόμισης ήμουν εγώ, ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου και καθ' όλη τη διάρκεια ο από κάτω χτυπούσε μανιωδώς το δάπεδο. Ο μπαμπάς μου νευρίασε και άρχισε να απαντά στα χτυπήματα με δυνατότερα χτυπήματα και παράλληλα έβριζε. Τότε ο από κάτω έκανε ακόμα πιο δυνατούς χτύπους και έκλεινε πόρτες με μανία. Ο μπαμπάς μου, σαν γνήσιος Ελληνάρας, πήγε να εξηγηθεί και όταν γύρισε επάνω ήταν λευκός σαν χαρτί και μας είπε ότι χτυπώντας την πόρτα του, εμφανίστηκε από την απέναντι πόρτα η διαχειρίστρια και του είπε ότι δεν μένει κανείς εκεί εδώ και 5 χρόνια και έδειχνε έκπληκτη που ξενικιάζω εγώ, καθώς είπε ότι είναι μια πολύ ήσυχη και ήρεμη πολυκατοικία και ότι εμένα όλοι οι ένικοι με είχαν κατασυμπαθήσει. Και ότι τους άρεσε πολύ το γεγονός ότι έπαιζα μουσική, ειδικά αυτές τις μέρες και ειδικά χθες το βράδυ. Εγώ όμως εχθές το βράδυ δεν ήμουν εκεί. Αλλά από τις ερωτήσεις του μπαμπά μου, η διαχειρίστρια τον διαβεβαίωσε ότι η μουσική έβγαινε από το δικό μου διαμέρισμα. Τα μαζέψαμε όλα γρήγορα σαν τρελή και φύγαμε. Όταν άνοιξα το πατάρι, βρήκα όλα τα πράγματα που μου έλειπαν και ήταν τελείως τρελό να τα είχα βάλει εκεί, έστω και εκ παραδρομής. Όπως επίσης και άλλα πράγματα που είχα χάσει αφού του άλλαξα κλειδαριές. Πάντα ελπίζω ότι ήταν ένα ανθρώπινο έργο αυτό. Είσαι η πρώτη που τα λέω εκτός από την οικογένειά μου και ελπίζω, αν το πεις στο βίντεο, και να το διακομωδήσεις με κάποιο τρόπο για να ξορκίσεις το φόβο μου. Γιατί θέλω να αλλάξω σχολή, πόλη και χώρα. Πω. Τι φάση! Νομίζω είναι από τις πιο ωραίες ιστορίες αυτές. Είναι από τις πιο ωραίες ιστορίες που έχω διαβάσει και έχει τόσο πολλά κοινά με τη δική μας ιστορία. Απλά εμείς έχουμε όντως μαλάκα γείτονα. Μπορώ να σου προτείνω το εξής. Θέλεις να μας δώσεις το πνεύμα και να σου δώσουμε το γείτονά μας? Η γιαγιά μου και εγώ ήμασταν δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι. Από μικρός είχα συνηθίσει την ιδέα ότι ο παππούς μου έχει πλέον πεθάνει και ότι η γιαγιά μου είναι η μόνη που είχε απομείνει. Εγώ ήμουν το εγγόνι που ανυπομονούσε να φτάσει το Σαββατοκύριακο για να μείνει στο σπίτι της γιαγιάς μου στο χωριό. Πριν από 3 χρόνια, ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, η γιαγιά μου και εγώ συζητούσαμε για τη ζωή μετά θάνατον. Έτσι η συζήτηση έφτασε στο πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν ο παππούς μου πριν πεθάνει. Η γιαγιά μου είπε πως αν εκείνη ποτέ πέθαινε, θα μου έστελνε ένα σημάδι για να με προειδοποιήσει. Όμως, λόγω της ηλικίας, εγώ το θεώρησα αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο τόσο σύντομα. Εκείνη είχε πάθει άνοια, οπότε ορισμένες φορές έλεγε ασαφή πράγματα και εγώ δεν την πίστευα τελείως. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η γιαγιά μου είχε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν συχνά στο νοσοκομείο. Η άνοια όμως έκανε την κατάσταση να φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο, οπότε αποφασίστηκε να πάει στο γυροκομείο για τη δική της ασφάλεια. Το γυροκομείο βρισκόταν στην πόλη που μένουμε εμείς, οπότε ήταν πιο κοντά στο σπίτι μου. Πήγαινα και την έβλεπα κάθε μέρα και της έκανα παρέα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν ακόμα αρχίσουν τα σχολεία, είχα πάει να δω τη γιαγιά μου όπως έκανα συνήθως. Όμως εκείνη τη μέρα οι νοσοκόμες μου είπαν ότι η κατάστασή της ήταν κρίσιμη και εκείνη ήθελε απεγνωσμένα να με δει. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά περίεργη και η γιαγιά μου ήταν μόνη στο δωμάτιο. Μόλις κατάλαβε ότι ήμουν εγώ μαζί της, άνοιξε τα μάτια της και κοιτούσε άπειρη ώρα το ταβάνι. Μετά βγήκα στο μπαλκόνι του γυροκομείου για να πάρω λίγο καθαρό αέρα. Και ύστερα γύρισα πίσω στο δωμάτιο και αφού σιγουρεύτηκα ότι όλα πήγαιναν μια χαρά, αποχαιρέτησα τη γιαγιά μου. Ξαφνικά τα ξημερώματα της επόμενης μέρας ξυπνάω από μια δυνατή δόνηση στο κινητό μου. Έλαβα μια ειδοποίηση που έλεγε να διαγράψω ορισμένα βίντεο για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Η εφαρμογή από μόνη της άρχισε να αναπαράγει ένα βίντεο που είχαμε βγάλει και έδειχνε εμένα και τη γιαγιά μου τη μέρα που πριν από 3 χρόνια συζητούσαμε για το ενδεχόμενο του μελλοντικού θανάτου της. Το δωμάτιό μου είχε πάρα πολύ κρύο εκείνη την ώρα και ένιωθα ένα ρίγος να με διαπερνάει εκείνη τη στιγμή. Το απόγευμα της ίδιας μέρας είχα αποφασίσει να πάω να δω τη γιαγιά μου στο γυροκομείο, όμως ακόμα και τότε δεν αισθανόμουν πολύ καλά. Είχα κόμπι στο στομάχι και μια ανεξήγητη ανησυχία. Τότε άκουσα το τηλέφωνο μου να χτυπάει, σήκωσα το ακουστικό και άκουσα σχεδόν μηχανική τη φωνή της ξαδέρφης μου. Μας είπε ότι η γιαγιά μου ήταν νεκρή, εκείνη τη μέρα δεν θα την ξεχάσω, η κηδεία της έγινε χωρίς καν να το καταλάβω. Μετά από 40 μέρες έγινε το μνημόσυνο της γιαγιάς μου. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λίγο πριν κοιμηθώ, άκουσα από το διπλανό δωμάτιο ένα δυνατό γδούπο. Μια κορνίζα έπεσε από τον τοίχο και υπήρχαν παντού πολλά σπασμένα γυαλιά. Η φωτογραφία της κορνίζας είχε την γιαγιά μου και τον παππού μου από τη μέρα του γάμου τους. Πλέον είχα καταλάβει ότι οι ψυχές τους είχαν ενωθεί ξανά, όπως τους ένωσαν και τα δεσμά του γάμου. Κατάλαβες, τώρα εμείς αν δεν παντρευτούμε δεν θα μπορώ να σε βρω εγώ μετά θάνατον. Πριν από περίπου 3 χρόνια ήταν βράδυ αργά και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Στριφογύριζα στο κρεβάτι μου για ώρα και δεν έκλεινε το μάτι. Εκεί που βρισκόμουν στη φάση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ξαφνικά νιώθω έναν πολύ δυνατό ξύπνο στην πλάτη μου και ξυπνάω και νιώθω σαν να είναι κάποιος πίσω μου και φοβόμουν να κουνηθώ. Μετά από περίπου κανένα 5 λεπτό, συνήλθα και σκέφτηκα ότι μάλλον ήταν μια απλή παράλυση ύπνου και αποφάσισα να σηκωθώ και να ανοίξω τα φώτα. Όμως η πλάτη μου ήταν γεμάτη αίματα με βαθιές γρατζουνιές και έχω μέχρι και σήμερα πολλές ουλές λόγω αυτού. Έχω και φωτογραφίες από τις ουλές και τις γρατζουνιές, άμα θέλεις να στείλω εκτός και αν σου πέφτουν πολύ ανατριχιαστικές. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κοπέλα, όταν διάβασα την ιστορία, τη ζήτησα όντως να μου στείλει φωτογραφίες, γιατί είχα περιέργεια να δω, ρε παιδί μου, τη φάση. Και όντως μου έστειλε, παιδιά, και έχω από κάτω κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχεις δει. Εσύ, ναι. Είναι ό,τι
πιο creepy έχω δει από όταν έχω ξεκινήσει αυτή τη σειρά. Δυστυχώς δεν μπορούσα να σας βάλω στο βίντεο γιατί έχουν αίμα. Είναι λες και την έχει γρατζουνίσει αρκούδα. Και φαίνεται ότι οι φωτογραφίες δεν είναι κατεβασμένες από το ίντερνετ, ωστόσο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει να προσέξω την ανιψιά μου επειδή ο αδερφός μου και η γυναίκα του είχαν πάει σεζόν. Να αναφέρω πως τη μέρα που γεννήθηκε η ανιψιά μου πέθανε ο πατέρας της νύφης μου, δηλαδή ο παππούς της. Την ημέρα των γενεθλίων της ανιψιάς μου την πρόσεχα μέχρι αργά το βράδυ μόνη μου. Όλη τη μέρα η ανιψιά μου γελούσε στα καλά καθούμενα, ενώ εγώ έκανα δουλειές ή δεν είχα το βλέμμα μου σε εκείνη. Παραξενεύτηκα, αλλά δεν έδωσα σημασία γιατί σκέφτηκα ότι έτσι κάνουν τα παιδάκια. Όταν έπαιζα μαζί της, κοιτούσε πάντα πίσω μου και απομακρυνόταν. Και όταν τη ρώταγα τι έχει, μου έλεγε πως φωνάζει τον καινούριο της φίλο. Μου πήγε λίγο το αίμα στα πόδια, αλλά έμεινα ήρεμη για να μην την τρομάξω. Την ώρα που την έκανα μπάνιο, μου λέει: ο παππούς είναι πολύ καλός μου φίλος. Και πίστευα ότι έλεγε για τον πατέρα μου και της λέω: ναι, θα έρθει και αύριο ο παππούς και θα σου φέρει μεγάλο δώρο. Και μου λέει: όχι, δεν λέω τον παππού, τον Τάτσο. Έτσι τον φωνάζει. Τον παππού που έφυγε ψηλά. Εκεί είναι που χέστηκα πάνω μου. Την παίρνω γρήγορα, την βάζω για ύπνο, αφού είχε νυχτώσει. Και εκεί που κοιμόταν κανονικά, και εγώ κουτούλαγα από την ίστα, σε κάποια φάση, αφού δεν είχα κλείσει ακόμα τα μάτια μου, τη βλέπω να χαχανίζει, να βγάζει την πιπίλα και να λέει καληνύχτα και σε σένα παππού. Μετά βάζει ξανά την πιπίλα και γυρίζει προς το μέρος μου. Όλα αυτά ενώ κοιμάται τόση ώρα. Μετά από λίγο βλέπω μια ψηλή σκιά να φεύγει γρήγορα από το δωμάτιο και ένας ήχος σπασίματος να ακούγεται από την κουζίνα. Εγώ να έχω μείνει κρατώντας αγκαλιά την ανιψιά μου, δεν έφυγα από το δωμάτιο μέχρι το άλλο πρωί που ήρθαν οι γονείς μου. Τους το είπα και μου είπαν ότι κάθε φορά που έχει γενέθλια η μικρή κάτι γίνεται. Είναι από τα πιο creepy πράγματα. Να συνδυάζεται κάτι παραφυσικό με μικρό παιδί. Δεν ξέρω. Και ακόμα και στα thriller, όταν υπάρχει παιδάκι, φοβάμαι πολύ περισσότερο και από τον ίδιο το διάολο να δω. Δεν ξέρω γιατί. Τα παιδιά είναι τόσο creepy. Πω πω. Παίζει να το άφηνα εκεί και να τρέχα. Πριν από 2 χρόνια πέθανε η γιαγιά μου, η οποία έμενε στο χωριό μου μαζί με τη θεία και το θείο μου. Μία εβδομάδα μετά το θάνατό της, η μητέρα μου είδε στο όνειρό της ότι η γιαγιά μου μας χτυπούσε την πόρτα στο σπίτι μας, στην πόλη, και κρατούσε από το χέρι ένα μικρό κοριτσάκι. Ωστόσο, η μητέρα μου δεν της άνοιγε την πόρτα και συνέχισε να κοιμάται. Έτσι μπήκε μέσα από μόνη της, μαζί με το κοριτσάκι, στάθηκε πάνω από το κρεβάτι της μητέρας μου όσο αυτή κοιμόταν και τη χάιδευε. Ύστερα της είπε να πει στους γονείς του κοριτσιού ότι θα το προσέχει αυτή πια, γιατί εκεί πάνω δεν έχει κανέναν. Ξαφνικά, στην πραγματικότητα, ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει και ξυπνήσαμε όλοι και η μητέρα μου άρχισε να μας εξιστορεί ό,τι είχε δει. Παρ' όλα αυτά δεν δώσαμε και πολύ σημασία, καθώς είναι λογικό να βλέπεις αγαπημένα σου πρόσωπα στο όνειρό σου αμέσως μετά το θάνατό τους. Ωστόσο, 2 μήνες μετά πήγαμε στο χωριό οικογενειακά ώστε να δούμε τους συγγενείς μας. Ξαφνικά, όπως καθόμασταν στο τραπέζι, ο θείος μου άρχισε να λέει πόσο του λείπει η γιαγιά και πως πριν από λίγο καιρό είχε δει στο όνειρό του ότι πήγε στο σπίτι του αγκαλιά με ένα κοριτσάκι και του είπε πως θα το προσέχει αυτή από εδώ και πέρα. Εγώ και η μητέρα μου είχαμε σοκαριστεί και του είπαμε πως η μητέρα μου είχε δει το ίδιο όνειρο. Τότε αυτός μας είπε ότι την μέρα που πέθανε η γιαγιά σκοτώθηκε και ένα κοριτσάκι ηλικίας 3 χρονών στο χωριό και το έθαψαν ακριβώς δίπλα από τη γιαγιά μου. Όντως, όταν πήγαμε στο νεκροταφείο, ο τάφος του κοριτσιού ήταν δίπλα από τον τάφο της γιαγιάς μου. Πω! Ο θείος μου είχε αλλεργία σε έναν ξηρό καρπό και με το που κατανάλωσε τη συγκεκριμένη τροφή, βρέθηκε στο αυτοκίνητο με τον αδερφό του και δίπλα του ακριβώς, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση λιποθυμίας, έβλεπε συνεχώς έναν φίλο του, ο οποίος είχε πεθάνει από καρκίνο πριν από λίγα χρόνια. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, οι γιατροί είπαν στην οικογένεια πως είναι πεθαμένος εδώ και 10 λεπτά, όμως κάτι τελείως αναπάντεχο συνέβη το οποίο μας ξάφνιασε όλους. Βρισκόμενος για ένα ολόκληρο βράδυ στην εντατική, την επόμενη μέρα ξύπνησε και θυμόταν τον γιατρό που του έκανε το ηλεκτροσόκ για να ξυπνήσει, ενώ ήταν φυσικά αδύνατο να υπάρχει αυτό στη μνήμη του. Το ακραίο σημείο όμως όλου του περιστατικού είναι ότι όντας για τους γιατρούς τεχνικά πεθαμένος, έβλεπε τον φίλο του μαζί του να περπατάνε σε ένα φωτεινό δρόμο και στο όνειρό του να του λέει ότι δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Όταν ξύπνησε, μπορούσε να περιγράψει με λεπτομέρειες ό,τι γινόταν γύρω του ενώ ήταν πεθαμένος και θυμόταν χαρακτηριστικά τους γιατρούς που τον βοήθησαν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πέσει σε κόμμα και σου περιγράφουν πάνω κάτω όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτή την εμπειρία του. Είχαμε και εμείς κάτι γνωστούς. Που είχαν πέσει σε κόμμα. Όχι όλοι μαζί. Ο οποίος είχε ένα αυτοκινηστικό. Ήταν κλινικά νεκρός και δεν το ήξερε βασικά. Ουσιαστικά αυτός ξύπνησε σε ένα νοσοκομείο, σηκώθηκε και άρχισε να περιφέρεται. Κανονικά. Αλλά δεν ήταν, ήταν η ψυχή του. Πήγε και βρήκε τον πατέρα του στο νοσοκομείο και έκλαιγε ο πατέρας. Και όπως του λέει, ρε πατέρα, εντάξει, όλα καλά, τι φάση, είμαι καλά, σηκώθηκα. Και αυτός δεν τον κοίταζε, δεν τον έβλεπε. Και απλώς περιφερόταν και αντιλήφθηκε ότι δεν τον βλέπει κανείς
Που όπως το λέγανε τυχιάζουμε, το λέγε τώρα αυτός με λεπτομέρειες όλο αυτό. Αυτός που το είχε ζήσει, σας το έλεγε. Το είχε ζήσει ο ίδιος, όπως το λέω τώρα και νιώθω τυχιασμένος όλος. Και εν τέλει βρήκε τον εαυτό του σε ένα κρεβάτι. Δεν καταλάβαινε ότι ήταν εαυτός του όπως το βλέπε, αλλά ένιωθε ότι είναι αυτός. Και μπήκε πάλι μέσα στο σώμα του. Μπήκε μέσα και σηκώθηκε. Υπάρχει μια ταινία, νομίζω λέγεται Awake, αν δεν κάνω λάθος, που ουσιαστικά το σενάριο είναι ότι μια κοπελίτσα έχει μπει να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και είναι ένα φαινόμενο που λένε ότι συμβαίνει πολύ σπάνια. Σου κάνουν αναισθησία, κλείνουν τα μάτια σου, αλλά έχεις όλες τις αισθήσεις. Που συμβαίνει και στην πραγματικότητα, αλλά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, ας πούμε. Είμαι 38 χρονών και όταν ήμουν 13, πολλά χρόνια πριν όπως καταλαβαίνεις, πέθανε ο παππούς μου ξαφνικά από καρδιά. Μέχρι να γίνουν τα 40 του, συνέβαινε κάτι πολύ τρομακτικό που μόλις πέρασαν τα 40, σταμάτησε για πάντα. Μέναμε σε πολυκατοικία και είχαμε θωρακισμένη πόρτα. Και ξαφνικά εκεί που καθόμασταν όλοι αμέριμνοι, άνοιγε σιγά σιγά η πόρτα μέχρι τέρμα. Μία μέρα ήταν μόνη της η μητέρα μου και όπως διάβαζε ένα βιβλίο, βλέπει από πίσω να ανοίγει πάλι η πόρτα και να κάθεται ο μπαμπάς και να κοιτάει. Κατεβάζει το βιβλίο και δεν υπάρχει ο μπαμπάς της, αλλά η πόρτα ήταν ορθά ανοιχτή. Σου λέω ότι είχαινε τόσες φορές που είχαμε χεστεί πάνω μας. Μετά από 40 μέρες, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε γύρω στις 10 φορές ακόμα. Σε φάση να έχεις το βιβλίο εδώ και να χαζεύεις και να δεις με την περιφερειακή σου όραση από πίσω έναν ολόκληρο άνθρωπο να κάθεται και με το που το κατεβάζεις να μην βλέπεις τον άνθρωπο, αλλά να είναι η πόρτα σου ορθά ανοιχτή. Να ρωτήσω κάτι. Ξέρω εγώ όταν χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο. Κοινή λογική. Αν υπάρχει έστω και σαν ιδέα, έστω και τις πρώτες 40 μέρες. Κοινή λογική. Δεν σκέφτεται ότι με κάτι τέτοιες κινήσεις μπορεί να σε πάρει μαζί το πάνω κοπή καρδιάς. Αυτό που λένε, ας είναι να διαβάσω τον νεκρό, ξέρω και τα λοιπά, αυτό το διάβασμα, το θεωρητικό, είναι και καλά για να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο του. Να και περάσει. Και 40 μέρες λένε ότι ουσιαστικά περιφέρεται και είτε που θα βρει το δρόμο και θα πάει καλά στο φως, είτε που δηλαδή έχει αυτές 40 μέρες και καλά να... Κατάλαβες, δηλαδή, να την βρει. Έχω που έχω το άγχος μου για αυτή τη ζωή, θα έχω και το άγχος μου μήπως δεν βρω το δρόμο σε 40 μέρες. Και ξέρεις εγώ τι πρόβλημα προσανατολισμού έχω. Εντάξει, δεν είναι. Παιδιά, έχουμε πάει 5.000 φορές στα Village και δεν μπορώ ποτέ να βρω την έξοδο. Δεν θα βρω ποτέ το φως. Εντάξει, ένα φως είναι. Πριν από κάποια χρόνια έχασα τον μπαμπά μου σε δυστύχημα. Το βράδυ πριν το συμβάν, καθώς ήταν καλοκαίρι, κοιμήθηκα ξημερώματα. Παρ' όλα αυτά, ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς, κατά τις 9 και 4. Την ίδια στιγμή ακούστηκε θόρυβος απ' έξω. Είχαν έρθει να μας ανακοινώσουν ότι ο μπαμπάς μου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και όπως μάθαμε αργότερα, κατέληξε ακαριαία. Μια παρόμοια παράξενη εμπειρία είχε και η μητέρα μου. Την ώρα του ατυχήματος ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και σχεδόν λιποθύμησε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καλέσει τον πατέρα μου. Είχε νιώσει ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Όταν ανοίχτηκε το κινητό του, από τα λίγα πράγματα που έμειναν άθικτα μετά τη σύγκρουση, φάνηκε πως η κλίση είχε γίνει ακριβώς την ίδια ώρα με το θάνατό του. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να ξυπνήσω έτσι απότομα. Ένστικτο, ίσως. Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμα σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές και ανατριχιάζω. Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια σε όλους όσους μου στέλνετε ιστορίες και έχετε χάσει κάποιον. Και δεύτερον, αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Ότι τη στιγμή που γίνεται κάτι, το νιώθει κάποιος δικό σου. Θυμάσαι που είχες κάνει τούμπα. Ναι. Και είχες χτυπήσει το κεφάλι σου και είσαι πήρε μαμά σου. Ναι, πήγε κατευθείαν τηλέφωνο και λέει τι έπαθε. Ναι. Εγώ σε τούμπα σκηναφάω, δεν μου πάρει ποτέ η μάνα μου τηλέφωνο. Μπρε. Όταν αγόρασε ο παππούς μου το οικόπεδο για να φτιάξει σπίτι, εκεί που έσκαβαν για να φτιάξουν τα θεμέλια, βρήκαν έναν σκελετό. Φώναξαν τον παπά, πήρε τα κόκαλα, τα πήγε στο νεκροταφείο και μετά από κάποια χρόνια άρχισε να ακούγεται ένας θόρυβος σαν κάποιος να περπατάει με τα κούνια. Έψαχναν να βρουν τι είναι, μήπως χτυπάει κάτι από τον αέρα στην ταράτσα, μήπως δεν κλείνει η πόρτα καλά, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Μια μέρα εκεί που καθόταν η μαμά μου με μια φίλη της Αγγλίδα, εκείνη άκουσε το θόρυβο και ρώτησε «Oh, what is this?» Όχι, λέει, ρώτησε τι είναι αυτό. Η μαμά μου απάντησε πως δεν ξέρουν τι είναι, έψαξαν και δεν βρήκαν κάτι. Τότε εκείνη λέει: «Έχετε πνεύμα στο σπίτι σας, είμαι σίγουρη», η φίλη της η Αγγλίδα. Δηλαδή είπε «You have a spirit in your house, I'm sure». Στην Αγγλία συμβαίνει συνέχεια αυτό σε παλιά σπίτια. Να ξέρουμε να πάμε στην Αγγλία. Βασιλικού! Και είπε «Να καλέσετε παπά να κάνει αγιασμό». Έχει χάρη που δεν ξέρω πως είναι αγιασμό στα αγγλικά, θα το μετέφραζα και αυτό. Ήρθε ο παπάς μετά από λίγες μέρες, έκανε αγιασμό και από τότε ο ήχος αυτός δεν ξανακούστηκε ποτέ. Πιστεύουμε ότι ήταν η ψυχή, πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο ήταν ο σκελετός. Να σου πω κάτι, περίμενε όμως τόσα χρόνια να χτίσει κάποιος εκεί για να μπορέσει να βάλει τα κούνια. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Μπρο. Τις έχω καταστρέψει σήμερα τις ιστορίες.
Ίσως είναι άμυνα για να μην φοβάμαι αυτό που κάνω. Γεια σου, συναγωνίστρια φυλακισμένη, Δεσποινή, ετών 39 εδώ. Όταν λοιπόν ήμουν κι εγώ ένα μικρό και αθώο κοράσιο, φοιτήτρια δηλαδή, είχα ένα πολύ creepy όνειρο. Γενικά έχω αυτό το feeling του ονειρού, καταλαβαίνω αν είναι εφιάλτης από το μην μου βάζετε δύσκολες λέξεις. Καταλαβαίνω αν είναι εφιάλτης από το ρήμαδο υποσυνείδητο ή αν κάτι όντως θα συμβεί. Στις 18 Μαρτίου λοιπόν, ακριβώς 12 μέρες πριν από τα 21 γενέθλιά μου, βλέπω το εξής. Είχαμε βγει, υποτίθεται, να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου σε ένα καφέ. Θυμάμαι ακόμα την εικόνα πεντακάθαρα. Ήταν υπόγειο με επένδυση ξύλου παντού, χαμηλός φωτισμός και ήταν βράδυ. Άδειο το μαγαζί, εγώ και η παρέα μου μόνο. Βλέπω την τούρτα μου πάνω σε ένα τραπέζι με κεριά αριθμούς πάνω. Μόνο που αντί να είναι τοποθετημένο ώστε να σχηματίζουν τον αριθμό 21, ήταν το 12 και ήταν μαύρα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, πριν καν προλάβουν να φυσήξω, σβήνουν μόνα τους. Ξυπνάω έντρομοι και σκαλώνω με τον αριθμό 12. Συνειδητοποιώ ότι είναι 12 μέρες πριν από τα γενέθλιά μου και θεωρώ ότι κάτι θα πάθω. Παίρνω τον κολλητό μου, του το λέω και μου απαντά ότι είμαι ηλίθια. Γι' αυτό είναι η κολλητή. Φυσικά δεν έπαθα κάτι εγώ, όμως 6 μήνες μετά από αυτό το όνειρο πέθανε ο παππούς μου. Στις 12 Σεπτέμβρη και το 12 ήταν ο αγαπημένος του αριθμός. Αυτό με τα νούμερα δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Θέλεις να πούμε τη δική μας ιστορία? Ο πατέρας μου πέθανε 13 Ιανουαρίου του 2006. Τον έλεγαν Διονύση. Τον Ντί τον λένε Διονύση. Και τον γνώρισα 13 Ιανουαρίου. Έφυγε ένας Διονύσης 13 Ιανουαρίου και ήρθε άλλος Διονύσης την ίδια μέρα. Αυτό. Για πείτε μου εσείς, για εξηγήστε μου. Και από εκεί που το 13 το θεωρούσα αγκαντέμικο αριθμό, τώρα μου αρέσει. Και μάλιστα ήταν, ήταν Παρασκευή και 13 όταν έφυγε ο πατέρας μου. Πριν από 5 χρόνια ο μπαμπάς μου έπεσε θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πυροβολήθηκε από κυνηγετική καραμπίνα. Από πρόθεση, δηλαδή κάποιος ήθελε όντως να τον πυροβολήσει. Μη στα πολυλογώ τραυματίστηκε φέροντας σοβαρά τραύματα στην περιοχή των ποδιών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το creepy της ιστορίας είναι πως μόλις μαθαίρθηκε το γεγονός, δύο συγγενικά πρόσωπά μας μας διηγήθηκαν πως το βράδυ πριν από το συμβάν είδαν παρόμοια όνειρα που τελικά έπρεπε να τα είχαν πει πιο νωρίς. Η πρώτη γυναίκα είδε στο όνειρό της πως φρόντιζε τα ματωμένα πόδια της Παναγίας, η οποία της είπε πως δεν ήταν αυτή που χρειαζόταν βοήθεια. Η δεύτερη και πιο ανατριχιαστική διήγηση ήρθε από μια άλλη γυναίκα. Αυτή ονειρεύτηκε την νεκρή μητέρα του Θήτη, την οποία γνώριζε προσωπικά, να βρίσκεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με τυλιγμένα και γεμάτα αίματα πόδια. Προσπάθησε να την πλησιάσει, αλλά μάταια, το μόνο άτομο που ζήταγε και φώναζε κοντά της, άκουγε στο όνομα Μαρία. Ήταν η Παναγία, ήταν η μόνη που μπορούσε να τη βοηθήσει. Σήμερα ο μπαμπάς μου διηγείται την ιστορία αυτή και ανατριχιάζει, κι εγώ ανατρίχιασα, στη σκέψη και μόνο πως αν δεν πάθαινε εμπλοκή το όπλο, ο δεύτερος πυροβολισμός θα σήμαινε το τέλος της ζωής του. Μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το μήνυμα των ονείρων με ακρίβεια, ούτε και το λόγο που έπαθε βλάβη το όπλο την κατάλληλη στιγμή. Εμένα πιο πολύ με φοβίζει ότι κάποιος πήγε να τον σκοτώσει με όπλο, παρά τα όνειρα. Δηλαδή το περνάμε αυτό σαν, οκ, okay, κάποιος πήγε να τον σκοτώσει, αλλά είχαν δει τα όνειρα. Φίλε, τι φάση, πού είμαστε, σε ποια ζούγκλα ζούμε ακριβώς? Λοιπόν, γενικότερα στον ύπνο μου βιώνω διάφορες εμπειρίες, περίεργες θα έλεγε κανείς. Ήμουν στη μέση ενός τρομακτικού ονείρου και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι είναι όνειρο και απλά πρέπει να ξυπνήσω για να σταματήσει ο εφιάλτης. Ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι στο πεζοδρόμιο στο χωριό μου έξω από την τοπική τράπεζα. Περπατάω για λίγο και μετά συνειδητοποιώ ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι αποκλείεται όντως να βρίσκομαι εκεί, οπότε μπαίνω στη διαδικασία να ξυπνήσω ξανά. Αυτή τη φορά ξυπνάω σε μια γνωστή περιοχή μου, όμως λίγο μετά καταλαβαίνω ότι ξανά δεν είμαι όντως ξύπνια και μπαίνω στη διαδικασία να θυμηθώ που βρίσκομαι ώστε να επικεντρωθώ σε αυτό και επιτέλους να ανοίξω τα μάτια μου. Θυμήθηκα λοιπόν ότι στο δωμάτιό μου συνήθως βλέπω την κουρτίνα απέναντί μου. Συγκεντρωμένη λοιπόν σε αυτό, άνοιξα τα μάτια μου και όντως ξύπνησα κανονικά αυτή τη φορά. Αυτή την ιστορία την διαβάζω γιατί δεν έχω ταυτιστεί με μήνυμα περισσότερο στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσες φορές προσπαθώ μες στον ύπνο μου να ξυπνήσω και στο μυαλό μου έχω ξυπνήσει, αλλά έχω μπει ουσιαστικά σε άλλο όνειρο. Είναι το inception αυτό που λένε. Παιδιά, είναι πολύ τρομακτικό να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να νιώθεις εγκλωβισμένος μες στο όνειρό σου και να πηγαίνεις να ξυπνήσεις και να ξυπνάς μέσα σε άλλο όνειρο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ, αλλά είναι creepy shit. Μου συμβεί, αλλά δεν έχω φοβηθεί. Εμένα έχω ξυπνήσει κουρασμένη από αυτό, να βλέπω εφιάλτη και να προσπαθώ να ξεφύγω και να ξυπνάω μέσα σε άλλο όνειρο. Αυτά για αυτό το βίντεο. Η ώρα έχει πάει 2.30 το βράδυ. Βίντεο σε αυτό το κανάλι ανεβαίνει κάθε Κυριακή και Τετάρτη. Αν δεν θέλετε να χάνετε τα επόμενα, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή, να χτυπήσετε και το καμπανάκι, μπορείτε να έρθετε στο Instagram, που έτσι κι αλλιώς
Τα περισσότερα βίντεο σε αυτό το κανάλι είναι πλέον διαδραστικά, οπότε σας ζητάω για κάθε σχεδόν βίντεο να μου στείλετε κάτι. Θα έχω στο description box όλα τα social media μας που μπορείτε να μας βρείτε, και εμένα και τον D, ο οποίος κρύβεται τόσο πολύ από πίσω και δεν φαίνεται καν η δουλειά που κάνει. Οπότε εμείς θα το πούμε ξανά την Τετάρτη. Bye! Του!